1948 είχα κάνει ραδιόφωνο μόνος μου. Πήγαινε σε μια σχολή. Mm-hmm. Και όταν το ακούγανε, χωρίς τίποτα δεν υπήρχαν. Και λέγανε οι γριές μας, λέει, πού τους χωράει όλους αυτούς εκεί μέσα. Τα αρπανίδικα. Νομίζαν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν. Μιλάμε για... Μαζεύονταν όλοι οι γειτονιά να ακούσε. Δεν υπήρχαν. Με κεραίες θα πάνω σύρματα. Το μεσαίο. Αυτές οι τεχνολογίες ήταν παλιές. Τώρα, καινούργια. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Χριστός Ανέστη, περιμένουμε μια μεγάλη, αν και όλες είναι μεγάλες, γιορτή που έχει το όνομα Δεσποτική Εορτή. Την έχουμε ζήσει αρκετές φορές. Σαν λατρεία στην Εκκλησία και σαν εορτή του Δεσπότου μας Χριστού. Είναι η εορτή που ονομάζουμε Ανάληψης του Κύριου. Ανάληψης. Υπάρχει στην αρχαία γλώσσα τη δική μας γλώσσα, την ελληνική, ένα ρήμα που σημαίνει, που ονομάζεται αναλαμβάνω. Στην πιο απλή γλώσσα και στη δημοτική ακόμη σημαίνει, αν δώσουμε την ερμηνεία, ανεβαίνω από τη γη προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Βέβαια δεν πρόκειται για κανένα από τα συνήθη ανεβάσματα προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Γιατί αυτός που ανεβαίνει δεν είναι κοινός δυνητός, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος κοινός δυνητός σαν και εμάς. Να πω κάτι εκεί, ακούστε, για το Ιεροσόλυμο. Να πείσει απάνω στον βράχο που έκανε το πόδι και έμεινε. Όλο το πέρμα του Παδιού έχει μείνει. Μάλιστα, του Κυρίου. Στην ανάληψη, ναι. Του Κυρίου, του Κυρίου του πόδι. Αλλά πήγε σε βράχο όμως. Εκεί είναι το θαύμα, στον βράχο που δεν βουλιάζει. Για να πείσει αυσέ από το τύπο. Ναι. Άφησε, επομένως, χειροπιαστό σημάδι. Εκατομμύρια, όχι μία. Πάντως, μια και έκανες λόγο για χειροπιαστό, δεν φαντάζομαι να χρειαζόμαστε αποδείξεις για το ότι κατέβηκε
και για το τι ανέβηκε. Άμα κάτι τέτοιο διαλογιστούμε, είναι σαν να λέμε ότι ξέρεις μήπως έγινε, μήπως δεν έγινε. Βρισκόμαστε στην αμφιβολία. Και η αμφιβολία γύρω από θέματα πίστεως ίσον θάνατος. Όσα θαύματα και αν κάνει ο Κύριος για τον δύσπιστο ή τον αμφιβάλλοντα, δεν θα αρκεστούν να το πείσουν αν είναι κακόπιστος. Τελείωσε. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε με πολλά λόγια την παρουσία του Κυρίου Στρατοσόλυμα και τα θαύματά του που τα έβλεπαν όλοι οι Εβραίοι. Και όμως δεν τον πίστευαν. Περνάω από το θέμα αυτό. Ανέβηκε λοιπόν ο Κύριος, αφού προηγουμένως είχε κατεβεί. Αφού προηγουμένως είχε γίνει άνθρωπος, σαν και εμάς. Αφού έλαβε σάρκα και οστά, σαν τα δικά μας ως προς την ύλη, αλλά ως προς το ότι κατοικούσε η θεότητα, είχαν άλλη ποιότητα. Επειδή κατοικούσε μέσα η θεότητα. Ανέβηκε λοιπόν ο Κύριος, γιατί είχε κατεβεί. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος, λέγει «Τις εστίν ο καταβάς». Ποιος είναι αυτός που κατέβηκε? Αυτός που ανέβηκε είναι και αυτός που κατέβηκε. Ο Κύριος. Θα ακούσουμε, ή μάλλον έχουμε ακούσει πολλές φορές για το θέμα της αναλήψεως του Κυρίου μας. Όμως μια φωνή που την ακούμε και δεν μας περνάει από το λογισμό ότι πρόκειται για την ανάληψη, είναι του Δαβίδ. Σε έναν ψαλμό, ο αριθμός του, το νούμερο του ψαλμού μου διαφεύγει, όμως θυμάμαι τι λέει ο ψαλμός. Λέει ο Δαβίδ, που τον έγραψε πριν τη γέννηση του Κυρίου, επαναλαμβάνουμε, 1080 χρόνια. Εκεί λοιπόν, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα, ότι οι προφήτες, όπως και ο Δαβίδ, προφήτευαν, βέβαια αυτό που θα γινόταν μετά από 1080 χρόνια ο Δαβίδ, για τη γέννηση, για την Ανάσταση, για την Ανάληψη, τα προφήτευε όλα ο Δαβίδ. Όταν τα έγραφε, πριν 1080 χρόνια από το καιρό που γινόντουσαν, όταν τα έγραφε, τα έβλεπε να γίνονται. Ποτέ ένας προφήτης δεν προφητεύει κάτι που περνάει από το μυαλό του έτσι απλώς και το γράφει. Αλλά βλέπει ορατά πραγματικότητα εκείνο που θα γίνει μετά από 1080 χρόνια. Λέγει λοιπόν, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, ανοίξτε τις πόρτες, άρατε πύλας, τις πύλες, ανοίξτε τις διάπλατα. Οι άρχοντες του ουρανού, αυτοί που
υμνούσαν, υμνούν και θα υμνούν στους αιώνας στον Άντο Κύριο. Πρόκειται για τα τάγματα αγγέλων και αρχαγγέλων. Ανοίξτε τις πύλες, ανοίξτε τις πύλες του ουρανού και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης και θα περάσει μέσα από τις πύλες αυτός που είναι ο βασιλιάς του ουρανού και είναι ένδοξος βασιλιάς. Αυτό το έγραψε 1080 χρόνια, γιατί το έβλεπε πριν 1080 χρόνια, αλλά για αυτούς που το διαβάζανε μετά, ήταν προφητεία που θα γινόταν μετά από 1080 χρόνια. Και για να στεκόμαστε σωστά απέναντι στο πνεύμα μιας προφητείας ή κάθε προφητείας, όταν προφητεύεται κάτι, δεν είναι απαραίτητο επειδή προφητεύεται να γίνει. Προσέξτε το. Δεν είναι αυτός ο σωστός δρόμος. Προφητεύεται κάτι, μια προφητεία, και λέμε αφού το υποπροφήτησε έπρεπε να γίνει. Δεν είναι αυτό σωστό. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Η αλήθεια είναι το ανάποδο. Ότι επειδή θα γίνει το προφητεύει ο προφήτης. Αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα. Π.χ. βλέπει ο γιατρός ότι μετά από ένα χρόνο θα πεθάνει ο άνθρωπος από την αρρώστια. Και το προλέγει. Είναι η αιτία, ο γιατρός που το λέει και πεθαίνει ο άρρωστος. Μήπως είναι η αρρώστια που βλέπει ότι θα γίνει έτσι και τη λέει από πριν γιατί το γνωρίζει. Καταλάβατε. Στην προφητεία ισχύει. Επειδή θα γίνει οπωσδήποτε, έχετε προφήτηση και το ανακοινώνει. Προσέξτε το αυτό. Ακριβώς σαν μία πινακίδα που σε προλαβαίνει από κάτι. Σε προλάβει από κάτι. Διαβάζω μέσα εδώ και έκανε τα φύλλα της Αγίας Γραφής μπροστά μου τα γύριζα και λέει κάποιος προφήτης στην εποχή που ήταν οι Απόστολοι προφήτες ότι θα γίνει λέει μεγάλος λοιμός την εποχή εκείνη που γράφτηκε το βιβλίο σε όλη την οικουμένη. Προφήτευσε ο προφήτης. Ο λοιμός έγινε και λέμε τώρα. Επειδή θα γινόταν ο λοιμός, το είπε ο προφήτης. Προσέξτε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν τώρα, ο Θεός έφερε μπροστά στα μάτια των προφητών ορατή, εντελώς ορατή, την πραγματικότητα της αναλήψεως του Κυρίου που θα γινόταν μετά από 1000 χρόνια. Και τη βλέπανε οι προφήτες. Αφού τη βλέπανε ότι θα γίνει μετά από 1000 χρόνια, τι λέγανε, αυτό θα γίνει. Αυτό σημαίνει προφητεία και πραγματοποίηση προφητείας. Άρατε λοιπόν πύλας οι άρχοντες ημών, λέει ο προφήτης Δαβίδ, πριν 1080 χρόνια, ανοίξει τις πύλες, θα περάσει ο βασιλιάς της δόξης. Κοιτάξτε κάτι. Όταν λέμε δόξα, είναι δοξασμένος αυτός. Εννοούμε ότι έχει αγωνιστεί ή και έχει διεξαγάγει μάχη φοβερή κάποιος με στρατεύματα, ότι έχει νικήσει, ότι έχει κατατροπώσει τον εχθρό και ότι επιστρέφει στη χώρα του και έχει βγει ο κόσμος επειδή έχει σωθεί από τη νίκη που έχει διεξαγάγει ο μέγας εκείνος βασιλιάς και στρατηλάτης και το χειροκροτεί. Ζήτω δοξασμένος. Και βεβαίως με τη λάμψη που οι άνθρωποι μπορούν να
δημιουργήσουν γύρω από τα γεγονότα και το πρόσωπο του στρατιλάτη επίγειου Άρχοντα. Εδώ έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το έχει μυριστεί ο κόσμος ότι έχει πραγματοποιηθεί μάχη, όχι ορατή, ούτε κατά διάνοια ορατή. Γιατί ο Κύριος ήρθε να καταργήσει το θάνατο και να πατήσει τον αόρατο διάβολο. Και ο ένας και ο άλλος εχθρός μας, που ήταν και εχθρός του Κυρίου, με τους οφθαλμούς των κοινών θνητών ανθρώπων, δεν φαίνονται, δεν γίνονται ορατοί. Γίνονται ορατοί αυτοί οι εχθροί από τα πολύ πολύ λεπτά μάτια. Ο Κύριος, επαναλαμβάνω, έχει διεξάγει αγώνα, πνευματικό αγώνα. Θέλω να σας θυμίσω το εξής. Πριν παραδοθεί για να σταυρωθεί, πριν παραδοθεί για να σταυρωθεί, ξέρετε τι ονόμασε? Δόξα προσωπική του, το σταυρό που σήκωσε. Εμείς λέμε δόξα τα χειροκροτήματα και τις ζητοκραβίες και τις φωτοχυσίες και τις λάμψεις επίγειες. Ο Κύριος ονόμαζε το σταυρό που σήκωσε δόξα του. Δόξα του. Εδώ λοιπόν, ανοίξτε να περάσει ο βασιλιάς της δόξης. Πώς θα περάσει από τις πύλες εκείνες ο βασιλιάς της δόξης? Μετά από το σταυρό, μετά από τις πληγές, μετά από το θάνατο, μετά από την ταφή. Δεν έχει την εμφάνιση η δόξα του Κυρίου ή τη σχέση με καμία ανθρώπινη δόξα, με καμία από τις ανθρώπινη δόξα. Άλλωστε, ήταν ένδοξος πριν έρθει στον κόσμο και ο δοξασμένος σου δόξα δεν χρειάζεται από τους ανθρώπους. Πολύ, πολύ, πολύ καθαρά είπε ο ίδιος και ακούστηκε σε όλο τον Ιουδαϊκό λαό. Το γράφει και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Εγώ, λέει, ήρθα στους δικούς μου, εννοεί στο λαό τον Ισραηλιτικό, το γράφει στην αρχή το πρώτο κεφάλαιο του Αγίου Ιωάννου, και οι ίδιοι, οι δικοί μου, οι στενοί και οι μακρινοί και οι παραμακρινοί Ισραηλίτες, δεν με παρέλαβαν. Δεν με πήγαν κάτω. Εις τα ίδια ήλθε, στους γενείς του ήλθε δηλαδή, και οι ίδιοι ου παρέλαβαν αυτόν. Και οι ίδιοι δεν τον δεχθήκανε καν. Και μάλιστα είπαμε τον σταύρωσαν. Η σάρκα, η σταυρωθήσα σάρκα του Κυρίου, που ήταν σάρκα ανθρώπινη, πέρα για πέρα, αναστήθη, αφού θανατώθηκε βεβαίως, αναστήθηκε και λέμε Χριστός Ανέστη. Και στη συνέχεια
ανελήφθη. Ανελήφθη. Την πήρε τη σάρκα του σαν Θεός, σαν λάφυρο και την ανέβασε ψηλά, ψηλά στον ουρανό. Σαν, επαναλαμβάνω, λάφυρο. Σίγουρα γνωρίζουμε ότι και ο Ηλίας και ο Ενόχ θάνατο δεν είδανε. Έχουν οι δύο αυτοί προφήτες μετατεθεί, κάπου έχουν κρυφτεί δηλαδή, στον ουρανό, που ο Κύριος γνωρίζει, για τις έσχατες ημέρες, τις τελευταίες ημέρες, που είναι γνωστές μόνο, μα μόνο στον Κύριο. Ουδής άλλος δεν γνωρίζει ποιες ακριβώς θα είναι οι ημέρες της παρουσίας του. Στεκόμαστε στην παρουσία του. Αναλαμβάνει λοιπόν το σώμα το ανθρώπινο, το ανεβάζει και λέει ο Δαβίδ ο προφήτης πάλι ότι ο Κύριος ηχμαλώτευσε εγμαλωσία. Επαναλαμβάνω, ηχμαλώτευσε εγμαλωσία. Το εξηγώ. Όταν κατέβηκε στη γη, έκανε κατάκτηση, έπιασε εγμαλώτους. Έπιασε εγμαλώτους. Και αυτούς τους εγμαλώτους τους ανέβασε μαζί του ψηλά στον ουρανό. Ποιους έπιασε εγμαλώτους? Το ανθρώπινο γένος που αποδέχθηκε τη θυσία του και αντιπροσωπευτικά στο σώμα το δικό του, το θεοθέν σώμα, μετά την Ανάσταση και μετά, δεν έχουμε σάρκα σαν εκείνη που έχουμε ακριβώς εμείς, γιατί την εθέωσε ο Κύριος τη σάρκα και στη συνέχεια την ανέβασε ψηλά στον ουρανό και την τοποθέτησε, όπως λέμε, εκ δεξιών του Πατρός. Την έβαλε στα δεξιά, τη σάρκα την ανθρώπινη έβαλε. Μαζί δε και το σύμβολο που σταυρώθηκε, το σύμβολο που σταυρώθηκε. Μαζί, γιατί αυτό είναι τρόπαιο ή όπλο νίκης κατά του διαβόλου. Το λέμε και στην Εκκλησία του Ψάλμου. Με αυτό ο διάβολος κατατροπώθηκε, οι αόρατες δυνάμεις. Και με το σύμβολο αυτό θα γίνει η παρουσία του πάλι. Θα προηγείται αυτό και θα έρχονται η Παναγία και οι στρατιές των Αγίων στη δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Το σώμα το ανθρώπινο λοιπόν, το σώμα το ανθρώπινο και κυρίως το σώμα εκείνο που αγιάζεται, τώρα έρχεται στο μυαλό μου, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε ένα συνάνθρωπό μας, 2, 3, 10, 20, 100 πόσοι είναι, που αυτή τη στιγμή πάσχουν δεινά παθήματα από φοβερές και αγίατες αρρώστιες. Λιώνουν σαν το κυρί το αναμένο στο κρεβάτι. Όχι μια μέρα, δύο χρόνια ολόκληρα. Χρόνια ολόκληρα. Για να βάλουμε στο μυαλό μας να καίγεται ο άλλος δίπλα μας, κατά δίπλα μας και εμείς να τραγουδάμε και εμείς να διασκεδάζουμε, να μην χαμπαρίζουμε καθόλου για τον πόνο. Τι γνώμη έχουμε ότι ο άνθρωπος αυτός που μαστίζεται, μαστιγώνεται δηλαδή,
μαστιγώνεται από την ασθένεια. Μας κυριολεκτικά μαστιγώνεται. Είναι ο άνθρωπος ο καταδικασμένος στον αιώνα τον Άπαντα. Τότε, αφού και το, κύριο, το σώμα του Κυρίου έγινε μία πληγή ολόκληρο, μία πληγή έγινε και καταξεσκίστηκε τελώς του Κυρίου το σώμα και χαρόντουσαν τα κόκαλα. Το ερώτημα είναι, ποια πορεία ακολούθησε. Η ίδια πορεία ακολουθούν και τα σώματα εκείνων που αποδέχονται το μαρτύριο με τη βοήθεια του Κυρίου και το περνάνε. Δόξα τους περιμένει. Δόξα τους περιμένει. Εν τη υπομονή ημών, κτίσαστε τα ψυχάς ημών. Με τη μία είναι η λέξη που σώζει τον άνθρωπο, είναι υπομονή. Έχεις υπομονή, ζεις. Δεν έχεις υπομονή, δεν ζεις εν Χριστώ. Ανέλαβε λοιπόν ο Κύριος, πήρε και το δικό σας σώμα και το δικό μου σώμα στο σώμα του επάνω για να το ανεβάσει και να το λιώσει. Εγώ θα κάνω ένα ερώτημα πριν φτάσω σε ορισμένα πράγματα. Ένα ερώτημα θέλω να κάνω. Για τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. 71 ετών, και ενός ετών είμαι. Ψάχνω να βρω την έκταση του τι σημαίνει 71 χρόνια και πάνω στο ψάξιμο παίρνω μια απάντηση. Ούτε χτες τα 71 χρόνια. Προχωράω και λίγο παραπέρα. Ο Κύριος μας γεννήθηκε στον κόσμο και ήρθε πριν από 2.009 χρόνια. Μιλάω ανθρώπινα τώρα, και λέω από τότε μέχρι σήμερα που έχουν χωθεί 2.009 χρόνια, που βρίσκονται. Με την ανθρώπινη λογική, στο χθες δεν λέμε τίποτα. Έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί για μας τους ανθρώπους, τους κοινούς γητούς με την κοινή λογική, επαναλαμβάνω, με την κοινή λογική, και είναι σαν να λέμε ότι υπάρχει το 2009 με ένα παρόν τώρα. Τα 2009 χρόνια δεν υπάρχουν. Καθώς και δεν υπάρχει και το μέλλον. Αφού δεν το ζούμε, δεν έχουμε προλάβει να πούμε να το αύριο, ζούμε να το τώρα. Να το τώρα. Δηλαδή ζούμε μια παρούσα στιγμή. Μπορούμε να φέρουμε στη λογική μας, εν πάση περιπτώσει, στο νου μας, μια παρούσα στιγμή να κρεμόμαστε από μία τρίχα χωρίς τον Κύριο. Χωρίς τον Κύριο. Αυτό σημαίνει σπάει τρίχα και πέφτουμε στην Άβυσσο, στον Άδη. Τέρμα, δεν υπάρχει τίποτα. Χωρίς τον Κύριο μιλάμε. Χωρίς τον Κύριο. Με τον Κύριο δεν είναι μία τρίχα, αλλά είναι ένα παρόν νοηματισμένο με μία αιωνιότητα. Το παρόν αυτό που ζεις, η στιγμή, η φευγαλαία, είναι ίσον αγκαλιά με τον Κύριο με μία αιωνιότητα. Αμήν, αμήν, σήμερον μετε μου έσαι εν το παραδείσο. Ο νηστής σε μια στιγμή του χρόνου άκουσε σήμερα, και ξέρετε τι σημαίνει αυτό σήμερα με στη γραφή. Σημαίνει ότι αιώνια, και το Κύριο, ο Κύριος είναι αιώνιος, δεν μπορεί να είναι το σήμερα το ανθρώπινο. Είναι αυτό το σήμερα που ξημέρωσε στην αγκαλιά του Κυρίου. Είναι άλλο σήμερα εκείνο, δεν έχει τέρμα. Δεν έχει τέρμα. Δεν έχει καθόλου τέρμα εκείνο το σήμερα.
Το σήμερα το ανθρώπινο μπορεί αύριο να μην υπάρχει. Και να μην υπάρχει ούτε και το αύριο. Το ανθρώπινο, το εντελώς ανθρώπινο. Των κοινών διητών. Αυτό που άκουσε ο νηστής στο σταυρό επάνω, άκουσε «Σήμερα θα είσαι μαζί μου στο παράδεισο». Αυτό σημαίνει ότι από τώρα και πέρα, χωρίς τερματισμό, θα γεύεσαι τη δόξα μου. Θα γεύεσαι αυτή η δόξα που θα με δεις να ανεβαίνω ψηλά στον ουρανό και θα την έχω. Αυτή τη δόξα. Και κάθε φορά που η Εκκλησία φωνάζει «Χριστός γεννάται σήμερα», εννοείται αυτό σήμερα το αιώνιο, δεν εννοεί αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε σήμερα έχουμε Χριστούγεννα, θα φάμε, θα χορέψουμε και θα πηδήσουμε. Αυτό σήμερα είναι του διαβόλου. Τελείωσε αυτό, δεν έχει καμιά σχέση με το σήμερα που η Εκκλησία φωνάζει, που είναι αιώνιο σήμερα. Είναι το σήμερα εκείνο που γιορτάζουν οι άγγελοι πάντοτε. Και οι άγιοι. Επαναλαμβάνω ότι η ανάληψη του Κυρίου προειδοποιεί, μας προετοιμάζει για να ακολουθήσουμε την πορεία εκείνη που ακολούθησε ο νηστής μόλις είπε αντίο ζωή πάνω στο σταυρό. Την πορεία εκείνη που ακολούθησε ο Χριστός όταν πήρε το ανθρώπινο σώμα και ανέβαινε στον ουρανό και είπα και το εξηγώ άλλη μια φορά ότι ανέβηκε έχοντας εγμαλώτους, δύο εγμαλώτους, το διάβολο δεμένο, εγμάλωτο, και τον άνθρωπο να τον παίρνει μαζί του από τον Άδη, να τον βγάζει, να τον πάει ψηλά στον ουρανό, στη δόξα του, στη δόξα του. Η μία εγμαλωσία του διαβόλου είναι δεμένος και δεν είναι απολυμένος, όπως πολλοί πιστεύουν εντελώς, και η άλλη είναι ότι εμάς μας ανεβάζει ο Κύριος ψηλά, ψηλά στον ουρανό. Εκεί στο κομμάτι των πράξεων των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο, που μιλάει για την ανάληψη, εκεί κάνουν την παρουσία τους και άγγελοι που συνόδευαν τον Κύριο, δοξασμένοι στον ουρανό επάνω, να ομιλούν και να μιλάνε κάτω στους μαθητάς του, του Κυρίου, τι στεκόσαστε και βλέπετε που ανεβαίνει στον ουρανό, θα έρθει και θα ανεβείτε κι εσείς. Ον τρόπον αυτόν εθεάσαστε, αναλαμβανόμενος στον ουρανό, τον τρόπο που τον βλέπετε τώρα να ανεβαίνει στον ουρανό, με τον ίδιο θα κατέβει να σας πάρει και εσάς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ένας τρόπος. Ό,τι έδειξε ο Κύριος, αυτό μένει γενέστε. Είναι μία προφητεία το πώς θα ανέβει η Εκκλησία του στον ουρανό. Ήρθε στη γη επάνω, εδώ που ζούμε τώρα κι εμείς, ίδρυσε την Εκκλησία την Αποστολική, των Αγίων Αποστόλων, στην οποία ανήκουμε κι εμείς, γιατί είμαστε τέκνα των Αγίων Αποστόλων και αδέλφια τους, εις μίαν Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αυτή την Εκκλησία, την Αγία, την Καθολική, την Αποστολική, Καθολική εννοεί όλου του κόσμου, και των Ρώσων και των Βουλγάρων και των Σέρβων, των Ορθοδόξων Χριστιανών, είναι μια Εκκλησία όλη αυτή. Λοιπόν, αυτή την Εκκλησία κουβαλούσε ο Κύριος όταν ανέβαινε στον ουρανό επάνω. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι δύο Εκκλησίες, μία. Η μία έχει τερματίσει τον αγώνα της και είναι σαν μαζί με τον νηστή στον Παράδεισο και όλους τους Αγίους. Η άλλη πορεύεται, εμείς δηλαδή, τον αγώνα μας ακόμα μέχρι που να φύγουμε. Μέχρι που να μας καλέσει ο Κύριος. Θέλω εδώ να σταθώ λιγάκι, να σταθώ λίγο. Ήταν πληγωμένο το σώμα του Κυρίου. Και έτσι δοξάστηκε. Δεν σημαίνει όλοι οι άνθρωποι όσοι φεύγουν από τον κόσμο να έχουν την ίδια πορεία ζωής. Δεν υπάρχει ένας τρόπος εξόδου. Αυτό το γνωρίζουμε σαν άνθρωποι όλοι. Μια ποικιλία εξόδου από τη ζωή
αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, όλοι. Πολλοί ακολουθούν ένα δρόμο δύσκολο ή λίγοι, δεν ξέρω, κλπ. Όμως, αυτό δεν είναι επιλογή δική μας. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αν επιλέγαμε, το φωνάζουμε και λέμε, Κύριε, χριστιανά και ειρηνικά τα θέλει τη ζωή μας. Έτσι το φωνάζουμε. Που σημαίνει θέλουμε να καλοπερνάμε και τώρα που θα φύγουμε. Το ζητάει το μάρι μας που έχουμε μάθει για να καλοπερνάμε και του λέμε, θέλουμε να είναι καλά. Όχι με πόνους, να φύγω όρθιος, να φύγω ξαφνικά. Να μην κουραστούν οι δικοί μου, να μην κουραστώ εγώ, δεν το λέμε για το πράγμα. Έτσι λέμε. Κατά βάθος, κι αν πούμε κάτι ανάποδο, ισχύει αυτό στο βάθος. Ότι θέλουμε να φύγουμε χωρίς να κουνηθεί τρίχα από το κεφάλι μας. Να τρώμε, να βολεύουμε και να φύγουμε. Ναι. Αν και αυτό να μην συμβαίνει, πάντως θέλουμε να φύγουμε καλοπερασμένοι από τη ζωή. Ο τρόπος της εξόδου δεν είναι, επαναλαμβάνω, δικός μας. Ανήκει αλλού. Ανήκει σε εκείνον που θέλει να μας δοξάσει και που ξέρει πώς εμείς θα φτάσουμε στη δική του δόξα. Εκεί ψηλά στη δική του δόξα. Εμείς δεν γνωρίζουμε, ούτε καν περνάει από το λογισμό μας ποια είναι η δόξα του και πώς θα φτάσουμε σε αυτή τη δόξα. Εμείς το μόνο που καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, το μόνο που καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον μιλάω τον αυτό μου εγώ, καταλαβαίνω τις πτώσεις μου, τα πεσήματά μου, τα παραστρατήματά μου. Είναι ζωντανά και τα καταλαβαίνω και με κουνάνε. Αν προοδεύω και πόσο προοδεύω, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Θα μου πείτε τότε, για όνομα του Θεού, άμα καθίσω να σκεφτώ το πόσο προόδευσα, ήδη δεν είμαι εντάξει. Ήδη είμαι στον δρόμο του εγωισμού, έτσι δεν Ευαγγέλιο. Να πω ότι τόσο πρόκοψα. Α, το βλέπω ο Κύριος. Όταν μου δίνει το μέτρο ότι... Αυτός τα δίνει όλα. Ναι. Όλα, ό,τι ναι, όταν μου δίνει το μέτρο και μου λέει ο Κύριος, το καταλαβαίνεις ότι χωρίς εμένα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Απλά πράγματα. Το καταλαβαίνεις ότι χωρίς εμένα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Λοιπόν, ακούμπησε σε μένα, ναι. Ακούμπησε σε μένα, ναι. Και πες, Κύριε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς εσένα. Έλα εσύ, εγώ βλέπω τη στραβωμάρα τη δική μου, ίσιοσε τα σύγκεινα πράγματα. Δεν το καταλάβω εγώ πώς θα ίσιωσες εσύ, όμως χάρισέ μου εκείνο που ήρθε στον κόσμο. Τον εαυτό σου, συγχώρεσέ μου τα αμαρτήματα. Δεν μένει σε μας να του πούμε τίποτα άλλο, να του προβάλλουμε σαν δικαιολογία τι να έχω αυτά, κουράστηκα και έκανα εκείνα τα λεπτά, εκείνα τα σπίτια, εκείνα τα παιδιά, εκείνα τα δυσέγγωνα, δυσέγγωνα και ποιο ούτε εσύ τα έβρες τα κουβάλεις μαζί σου. Ήρθες και τα έβρες μαζί όλα εσύ. Έρχομαι λοιπόν και λέω, έρχομαι και λέω, εάν υπάρχει στον εαυτό μας, μεγάλη απουσία πόνου, επειδή μας λείπει η αρρώστια ή κάποιος άλλος πόνος, είμαστε χαμένοι εφόσον δεν βλέπουμε το αλλού τον πόνο. Πρέπει να πάμε να δούμε τον άλλον που υποφέρει. Να το δούμε. Το έλεγα σας Ευάγγελο το πρωί, θα το ξαναπώ και τώρα. Και νομίζω κάτι προηγουμένως έκανα μια ανοίξη. Ο ένας προσπαθεί και σηκώνεται με το ζόρι από τη σκήρυση κατά πλάκας δευτερόλεπτο για να κάσει την καρέκλα δίπλα. Έτσι δεν ανήκουν. Για να κάτσει δίπλα. Ο άλλος επειδή είναι φρέσκος στην ασθένεια 3 χρόνια, 4, σηκώνεται και περπατάει λίγο. Οι άλλοι, κι άλλος μπορεί να είναι κι άλλος, πας και τη βλέπεις πια τερματισμένη από δυνάμεις ανθρώπινες, εντελώς, από το κεφάλι μέχρι τα ποδάρια.
και ακούς να σου λέει, ξέρετε κύριε, μου είπε γιατρός να μιλάω, γιατί μου κάνει καλό στο κούνι, το κούνημα της αγώνας. Όλο το υπόλοιπο σώμα είναι πολύ ακίνητο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας, τα αδέρφια μας, που κοιτάνε την πόρτα, κοιτάνε την πόρτα, εγώ σπίτω ένας άνθρωπος που τους κάνει παρέα, και που δεν κουβαλάνε μόνο αυτή τη δυστυχία της ασθένειας, δεν είναι μόνο αυτή. Και άλλη τραγωδία θα ακούσεις να σου αφηγηθεί ο ασθενής εκείνος ή ο άλλος ή ο άλλος. Δηλαδή έχει μία τραγωδία πραγματική, σύμπλεγμα τραγωδίας, σύμπλεγμα από προβλήματα πολλά, και εμείς βλέπουμε ότι είναι μόνο άρρωστος, δεν είναι μόνο άρρωστος από την άρρωστη αυτή. Αλλά και αυτή να ήταν μόνο, ήταν αρκετή για να τελαγηθεί ο άνθρωπος. Και να το βλέπεις να περιμένεις την πόρτα να μπει ένας άνθρωπος μέσα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Πόσο προφητικό είναι αυτό που ο Κύριος εχθές το κατέγραψε. Κύριε, είπε ο παράλυτος της Βηθεσδά, εδώ δεν έχω άνθρωπο να με βάλει στην κολυμβήθρα. Άλλοι μπαίνουν, λέει, στην κολυμβήθρα, εγώ δεν μπορώ, άλλοι μπαίνουν και σώζονται. Ακούγεται αυτή η φωνή και θα ακούγεται. Αυτή είναι πραγματικότητα. Πού είναι ο άνθρωπος να έρθει να με δει? Είναι μεγάλη δουλειά, πολύ μεγάλη δουλειά. Και εμείς το έχουμε γράψει στα παλιά μας τα παπούτσια, λέει, και ποιος θα κάνει εκείνα τα πράγματα. Ρε άνθρωπε, μπορεί να πάει να δεις έναν άρρωστο. Τι σε εμποδίζει να δεις τον άρρωστο? Να το έχεις τουλάχιστον δικαιολογητικό, έστω, που δεν θα είναι έργο δικό σου στην άλλη ζωή που θα πας. Ή πάρτε και ανάποδο. Πάρτε και αλλιώς, κάπως διαφορετικά. Λέει ο προδίσιο Δαβίδ ότι εκείνος που κάνει αυτά τα έργα, το σκεπάζει ο βράδυ του Θεού για αυτόν, για τα παιδιά και τα εγγόνια. Πάρτε και εσύ παιδιολογικά. Είδες τον άρρωστο και εσένα και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου και τα δυσέγγωνα, φυλάει ο Θεός. Αν το θέλεις και έτσι, πάρε το τουλάχιστον έτσι. Αν δεν το αισθάνεσαι σαν χρέος, γιατί μπορούσες να πονάς εσύ και δεν μπορείς και πονάει εκείνος. Είναι μεγάλη δουλειά αυτή. Πολύ μεγάλη δουλειά. Αυτή η πραγματικότητα, σου λέει, με πόνο ανέβηκε από το Σταυρό ο Κύριος στον ουρανό επάνω. Με πόνο και ο Χριστός ανέβηκε στον ουρανό επάνω. Κανένας δεν ανέβηκε χωρίς πόνο στη Βασιλεία του Θεού. Δεν θα δούμε κανέναν. Όσοι λένε ότι χωρίς πόνο θα πάνε, είναι γελασμένοι. Είναι για την άλλη και τον άλλο δρόμο. Λοιπόν, αναλαμβάνει ο Κύριος, παίρνει μαζί του, στην ανάληψή του, αυτούς που τον ακολουθούν στον τρόπο της ζωής του. Βέβαια δεν τον φτάνουμε όσο μπορούμε σαν άνθρωποι, με τη δική του χάρη. Αυτούς τους αναλαμβάνει και τους παίρνει μαζί του. Από τώρα. Ο Απόστολος Παύλος, που ανέβηκε και εκείνος, ανέβηκε πριν αφήσει το σώμα του και πάει μια για πάντα στον ουρανό επάνω. Ανέβηκε, είδε, άκουσε, χτύπησε η καρδιά του με αυτά που είδε. Μας πληροφορεί και λέγει, σπέρνεις ένα σπόρο μέσα στη γη, παίρνεις τον καιρό που θα κάνει συγκομιδή του καρπού, τους ίδιους σπόρους. Δεν είναι οι ίδιοι σπόροι. Άλλον σπέρνεις, άλλο παίρνεις. Άλλος είναι. Ήταν ίδιος, δεν θα έκανε και την άλλη φορά για σπορά. Δύο φορές δεν σπέρνει το ίδιο.
Άλλο λοιπόν παίρνει σπόρο και άλλος βγαίνει και έπειτα λέει παίρνει σπόρο και σαπίζει και παίρνει τριαντάφυλλο και μυρίζεις. Τεράστια διαφορά δεν είναι. Το ίδιο είναι ο σπόρος που παίρνει και γίνεται σάπιος και δεν μπορεί να πιάσει το χέρι, το χέρι σου, κάνει γιατί είναι σαπίλα, με εκείνο που όταν πας και βγει και πας το τριαντάφυλλο ή το γαρίφαλο, οποιοδήποτε άλλο λουλουδάκι φυσικό και πεις τι ωραία που μυρίζει. Δεν μυρίζει το σπόρο, μυρίζει το τριαντάφυλλο. Το ίδιο λέει είναι και η σπορά του σώματος των ανθρώπων. Σπέρνεις σώμα χωικών, σπέρνεις σώμα χωματένιο και γύρεται και ανασταίνεται σώμα πνευματικών. Σπέρνεις σώμα ταλαιπωρημένο, βασανισμένο, κακουχημένο, κατεστραμμένο και γύρεται σώμα δοξασμένο. Έτσι δεν του κοίτα το σώμα, μια πληγή δεν ήτανε και όμως σώμα δόξης. Τα είδε, μας τα περιγράφει ο Απόστολος Παύλος και μας τα λέει. Ανάληψη Κυρίου σημαίνει σώμα γεμάτο δόξα. Και για να το κλείσω το θέμα, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου του Ευαγγελιστή, είδε στην Πάτμο ο Άγιος Ιωάννης, που ο Κύριος του έκανε τη μεγάλη Αποκάλυψη, μία γυναίκα γεμάτη δόξα. Να λάμπει και δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τη δόξα της. Να κατεβαίνει τον ουρανό και να αγκαλιάζει μία άλλη γεμάτη δόξα. Αυτή η γυναίκα όμως μαζί της είχε και μία ομίγυρη, δηλαδή ένα σύνολο από δοξασμένα πνεύματα, γεμάτα δόξα, απερίγραπτη δόξα. Ήρθε λοιπόν και κάλεσε, λέει, άλλους που ήταν δοξασμένοι στη γη και έγιναν ένα ή κάτω με τους πάνω. Εδώ μιλάει για τα τελευταία της ζωής επί γης των ανθρώπων. Αυτό θα συμβεί όταν κλείσει ο κόσμος, θα αγκαλιάσουν οι εδώ αγωνιζόμενοι άνθρωποι τους εκεί δοξασμένους και θα είναι όλοι δοξασμένοι. Όλοι θα είναι μία, μα μόνο μία εκκλησία. Το λέει ο Κύριος και έσονται πάντες, πώς το λέει εκεί, εις ποιμήν και μία ποιμή. Θα είναι ποιμένας ο Κύριος που δοξάστηκε και η ποιμή του θα είναι όλοι αυτοί που ακολούθησαν τον Κύριό μας. Αλλά εν δόξη. Εν δόξη. Περνάει τώρα και κάποιο λογισμό μου και να το κλείσω. Μελετούσα την Παλαιά Διαθήκη. Και εκεί που μελέτηκα την Παλαιά Διαθήκη ήταν το κομμάτι εκείνο που λέει ο Κύριος, έλα ανέβα επάνω στο όρο Σινά να σου δώσω το δικό μου νόμο, να δώσεις στους Ισραηλίτες. Ανέβηκε και μιλούσε, λέει, με τον Μωυσή ο Κύριος και λέει δύο λέξεις που μπορείτε να θυμηθείτε. Ενώπιος, ενώπιο. Λες, παρουσιάστηκα ενώπιον του, δεν λέμε. Λέει, ενώπιος ο Μωυσής, ενώπιον του Θεού. Αλλιώς το λέμε πρόσωπο με πρόσωπο. Τον είδε, λέει, το κύριο πρόσωπο με πρόσωπο. Και συνομίλησε μαζί του. Από τη συνομιλία που έκανε ο Μωυσής με τον Κύριο, θα λέμε Κύριο εννοούμε, δεν εννοούμε μόνο ένα πρόσωπο, για τριάς. Πήρε, λέει, το πρόσωπο του λάμψη, που όταν κατέβαινε κάτω έβλεπαν τέτοια λάμψη και δεν μπορούσαν να το ατενίσουν το πρόσωπο του Μωυσή. Και αναγκάστηκε να βάλει κάλυμα στο πρόσωπό του για να μπορεί να μιλάει με τους Ισραηλίτες. Προσέξτε, όταν μιλούσε με τον Θεό, δοξάστηκε. Έλαμψε το πρόσωπό του. Δεν μπορούσαν να το ατενίσουν οι συνάνθρωποι του.
υπάρχουν στιγμές που κι εμείς μιλάμε με τον Θεό. Επειδή δεν μπορούμε να ταινίσουμε με τούτα τα μάτια, ούτε με τη λογική, της λογικής στα μάτια, τι λέει η ψυχή όταν μιλάει και πώς είναι η ψυχή όταν μιλάει με τον Θεό, είναι στα πόρτα του Θεού. Η ψυχή καταλαβαίνει, η ψυχή ζει, η ψυχή αισθάνεται και ο Θεός εκπέμπει και ο άνθρωπος παίρνει. Δεν είναι δυνατόν να συνομιλήσεις με τον Θεό και να μην πάρεις. Το λέω εγώ, αιτείτε και δοθήσετε. Ζητάτε και θα σας δώσω. Μα Κύριε, δεν βλέπω να μου δώσεις. Όπως και αυτοί που έβλεπαν τη δόξα και δεν μπορούσαν να την ατενίσουν και έβαλε και σκέπασε τη δόξα για να μην βλέπουν τη δόξα γιατί θα στραβολώνσαν, έτσι και εμείς. Βάζει ο Κύριος ένα κάλυμα μπροστά στη λογική μας, να μην τρελαθεί. Τι λέει, Θεό μου δει σε ώρα και πόποτε. Το Θεό ποτέ κανείς δεν είδε. Αφού και οι Απόστολοι που κάποια δευτερόλεπτα, όχι δευτερόλεπτο στη μεταμόρφωση που πήγες εσύ στη Ιεροσόλυμα, δευτερόλεπτο είδα τη μεταμόρφωση και τάκ, κάτω. Κάτω. Δεν άντεξαν να δουν το θέαμα της λάμψης. Συνομιλία έκανε και εκεί πέρα, προσευχή έκανε και εκεί. Δεν συμβαίνει κάτι άλλο, προσέξτε το. Είδαν οι Απόστολοι όταν ο Κύριος έκανε το παραβάν έτσι και σου έδωσε δύναμη από μέσα. Άμα σου δώσει τη δύναμη, θα γίνει το Μωυσή, θα δεις τον Κύριο, θα μιλήσεις. Άμα δεν σου δώσει τη δύναμη να ταινίσεις, θα βλέπει η ψυχή, αυτή θα ζει, αυτή θα καταλαβαίνει. Δεν πέφτει στο κενό ποτέ η συνομιλία μας με τον Κύριο. Ποτέ. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επειδή μεταμορφώνεται στην προσευχή η ψυχή μας, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, μη σας πλανάει ο διάβολος ότι αμαρτήσατε, κάνατε βουνό αμαρτίες και σας λέει μην κάνετε προσευχή. Αυτό είναι ένα άλλο κέντρο του διάβολου. Όταν πας να κάνεις προσευχή έτσι βρωμισμένος, ξεκίνησε έτσι να δεις μετά πως αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν τα πράγματα. Ο διάβολος δεν θέλει αυτό. Θέλει να μην κάνουμε προσευχή, να σκεφτόμαστε τη βρωμιά μας συνεχώς, να πέφτουμε συνεχώς για να έχουμε τέρμα από πνευματική ζωή. Και όταν είσαι γεμάτος από πάνω μέχρι κάτω και βρωμάς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, προσεδρεύου την προσευχή. Να στέκεσαι στην έδρα που κάνεις την προσευχή και να είσαι συνεχώς στην προσευχή. Λέγω λοιπόν και τελειώνω ότι είτε αυτό μελετάμε, είτε ομιλία ακούμε του Θεού και εσείς και εγώ από την άλλη μεριά παίρνουμε από τη δόξα του Κυρίου, αντλούμε, αισθανόμαστε αυτό το πράγμα εσωτερικά στην ψυχή, όμως εξωτερικά δεν επιτρέπει ο Θεός να δούμε αυτή τη δόξα, γιατί είναι δόξα δική του, είναι ακόμα νωρίς να μιλάμε για τα πράγματα, να ευχόμαστε να μας τη χαρίσει εκεί που μας περιμένει, εκείνο που είπαμε προηγουμένως. Η δόξα της μιας εκκλησίας του Κυρίου. Αμήν. Εγώ δεν σας κουράζω άλλο. Αν θέλετε να πείτε κάτι εσείς, ευχαριστώ. Θα ξαναέρθουμε για την άλλη φορά. Ακούω να καταλαβαίνω για να έρθω λίγο. Ναι, άμα φαρθούμε. Άμα είναι ναι, να έρθουμε. Και άλλοι αδελφοί, αν θέλουν, ναι. Δέστε τους και πες τους, άκου και δεν φορά άμα είναι ναι. Εγώ ναι. Γιατί μου είπε κάποτε ένα παλικαράκι, γιατί λέει να μην κάνουμε και το καλοκαίρι. Σωστό. Και εγώ λέω, επειδή με τεμπέλεις εγώ. Επειδή με τεμπέλεις εγώ. Έτσι είναι. Οι διακοπές είναι για όλο τον κόσμο. Τι είπες? Οι διακοπές είναι για όλο τον κόσμο. Λέει, θα πω και αυτό. Εσύ λέει, αγρυπνείς και εγώ δεν κοιμάμαι. Εσύ νηστεύεις και εγώ δεν τρώω ποτέ, λέει ο διάβολος. Εσύ λέει διακοπές. Δεν κάνει διακοπές. Δεν κάνει διακοπές. Δεν κάνει διακοπές. Εμείς κάνουμε διακοπές. Δεν κάνουμε. Ας έχουμε πάλι 7 η ώρα την ηλώση. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο κατή σας και έτσι ετοιμήμαστε στη ζωή και παρεσκάνοντας.
Χριστός Ανέστη νεκρών, θανάτου θάνατο πατήσας, έτσι της μήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη νεκρών, θανάτου θάνατο πατήσας, έτσι της μήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη νεκρών, θανάτο θάνατο πατήσας, και της έντης μήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάς ο Ιησούς από του κάφου, καθώς προείχαν, έδωσε τιμή, η αιώνια ζωή και τον καλύτερο. Καλή ανάμωση λοιπόν. Καλή ανάμωση, εντάξει, πέρασε η ώρα. Πέρασε η ώρα. Εδώ και βρεθεί κανείς. Σημαντά. Εκεί στο σπίτι έχω ένα διακόπτη που πάνω σε δάχτυλο. Που είναι λίγο φτιάξιμο. Παράδειγμα. Γεια σας. Παράδειγμα. Και πήρα ένα μυαλά μου λέει ότι σε λάγει ο διαφόρος. Σε πέρα από το μαγγέλι.